Ονομάζομαι Λευτέρης Κανάτας, είμαι υπεύθυνος του Young Dreamers. Ουσιαστικά είναι το πρώτο ΚΑΠ ποδοσφαίρου γυναικών που γίνεται στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε αθλητές άνω των 14 ετών. Είναι ένα ΚΑΠ ατομικής βελτίωσης, τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα και με τις απαιτήσεις της κάθε αθλήτρας, με τις θέσεις. Είναι ένα ΚΑΠ ατομικής βελτίωσης στο κομμάτι της τεχνικής και της θέσης. Να συστήσω καταρχάς τους συνεργάτες. Είναι ο κύριος Γιάννης Βλάχος, ο οποίος είναι αναλυτής του ΚΑΠ. Συγχρόνως έχει και διπλό ρόλο γιατί καλεί και τον προπονητή. Είναι ο Κάιριος Φάνης Κατεργιαννάκης, ο οποίος είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων. Τον ξέρουμε όλοι το Φάνη. Είναι η κυρία Μάγδα Τσουκαλά, είναι προπονήτρια. Είναι η κυρία Χαρούλα Δημητρίου που είναι προπονήτρια. Και αυτή είναι ο κύριος Βαγγέλης Οκλίτσας, είναι ο αθλητικός ψυχολόγος. Είναι η κυρία Μαρία Ανδριοπούλου, η οποία είναι φυσιοθεραπεύτρια του ΚΑΠ. Και έχουμε την κυρία Ιωάννα Πασπαλά, η οποία θα είναι η δορυφολόγος του ΚΑΠ. Είναι σημαντικοί άνθρωποι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ στην πρόσκληση την οποία αποδέχτηκαν το να διοργανώσουμε ένα ΚΑΠ ποδοσφαίρου γυναικών. Και είναι αυτά τα αποτελέσματα που βλέπετε τώρα. Υπήρχε ανταπόκριση από αθλήτριες. Αυτή τη στιγμή πόσες αθλήτριες? Είχαμε ένα πλαφόν στις αθλήτριες, στα 40 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 40 άτομα. Έχουμε αθλήτρια που είναι από Πάτρα, έχουμε αθλήτρια που είναι από Αθήνα. Είμαστε και τυχεροί γιατί έχουμε αθλήτρια που είναι και από Αμερική. Επομένως είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί υπάρχει και διαφορετική πολιτισμική κουλτούρα. Λίγα λόγια για τις εγκαταστάσεις εδώ, γιατί όλοι μιλάμε τα καλύτερα λόγια και πιστεύω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε. Εντάξει, θα συμφωνήσουμε, όχι να συμφωνήσουμε. Εμείς κάνουμε κάτι πρωτοποριακό. Αντιλαμβάνεστε ότι πρωτοποριακό θα ήταν και το να βρούμε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, έτσι ώστε όταν μιλάμε και για αυτό το επίπεδο των αθλητριών, αλλά και κάτι καινούριο και καινοτόμο στον χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών, ψάχναμε και εμείς να βρούμε κάτι καινούριο και καινοτόμο στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν, ήρθαμε σε συνεργασία με τον κύριο Παντελίδη, με τον κύριο Γιώργο που είχαμε και στη συνεργασία. Έχουμε εξαιρετικά γήπεδα για παροχές, και δεν είναι μόνο τα γήπεδα, είναι το φαγητό, είναι η πισίνη, η θερμασάζ, ωραίο το αθλητικό κομμάτι, αλλά το σημαντικό είναι και το περιβάλλον το οποίο αθλητεί μια αθλήτρια. Άρα είμαστε πολύ τυχεροί που φιλοξενηθήκαμε σε εγκαταστάσεις αυτές. Και συμμετέχετε και εσείς σε αυτό το πρωτοποριακό του ΣΚΑΠ για κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται εδώ στην Τολεμαΐδα. Ήταν μια ιδέα του Λευτέρη του Κανατά και όντως πρωτοποριακό είναι αυτό το ΚΑΠ. Και είναι μια ευκαιρία να βοηθήσουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο που το έχει τόσο ανάγκη. Βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο πόσο μπροστά είναι. Και πρέπει κάτι να κάνουμε και εμείς για αυτά τα κορίτσια, γιατί υπάρχουν πολλά ταλέντα και σε λίγο καιρό θα φανεί και μέσα από την εθνική ομάδα. Ήδη άρχισε να φαίνεται από τις εθνικές των κορασίδων και των νεανίδων. Και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για τα κορίτσια μας να μάθουν νέα πράγματα πιο επαγγελματικά, μέσα από ψυχολόγους, γιατροφολόγους, από τη φυσιοθεραπεύτριά μας, από τους εξειδικευμένους προπονητές και προπονήτριες μέσα στο χώρο του.